Λοιπόν, και training season is over, μας λέει η Dua Lipa, γιατί έχουμε μπει για τα καλά πλέον στα δυναμικά πράγματα. Αφήσαμε έτσι τα training για να μπούμε σε ουσιαστικές καταστάσεις. Καλημέρες για άλλη μια φορά. Καλημέρες, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Σας είχαμε πει ότι θα έχουμε καλεσμένο. Έναν ιδιαίτερο καλεσμένο. Και ναι, έχουμε καλεσμένο, κυρίες και κύριοι. Το καταφέραμε. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη, τον Πάνο Χαλκιά, για πολλούς Πάνο, γιατί το Πάνος σε φέρνει πιο κοντά, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, και τον παρουσιάσω και στη... Αυτά είναι, τον παρουσιάσα τώρα και στη... Γράφουμε βιντεάκι, παιδιά, σας το λέω, δηλαδή το εκμυστηρεύομαι, έτσι, δεν θέλω να έχω κρυφά από σας. Όχι. Λοιπόν, καλημέρα Πάνο Χαλκιά. Παιδιά, τι ωραία είστε εδώ, καλημέρα. Είμαστε καλά, ε? Ναι, είναι τέλεια. Ωραία. Του αρέσει η θερμοκρασία, λέει, γιατί ταλαιπωρείται εκεί έξω. Δεν μπορώ, παιδιά, με τη ζέστη. Εγώ δεν περνάω καλά στη ζωή μου. Έχω, ναι, είναι ένα θέμα. Προβλήματα. Όχι, δεν είσαι ο μόνος, πίστεψε με. Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, εδώ fabulous πράγματα, γιατί ο Παναγιώτης εδώ και πόσες έχουμε, μια εβδομάδα πέρασε, πόσο πέρασε? 2. 15, 16, 17 ήμασταν. 15. Ναι. Ναι, περίπου εκεί. Μια εβδομάδα. Λοιπόν, μας παρουσίασε ένα υπέροχο σοου, ένα μοναδικό σοου, το οποίο είχε στο μυαλό του, φαντάζομαι, για αρκετό καιρό, και κάποια στιγμή το έκανε πραγματικότητα με τη βοήθεια πολλών συνεργατών και συντελεστών. Και παρουσίασε στο κοινό εδώ της Κορίνθου και της Κορινθίας γενικότερα. Ναι. Έτσι. Ναι, είχαμε. Παρουσίασε μια υπέροχη παράσταση, The Fabulous Show. Βεβαίως, ήταν το Fabulous Show. Εντάξει, το πρώτο μέρος της παράστασης, να σου πω την αλήθεια, ήταν κάτι το οποίο ήρθε εντελώς ξαφνικά. Ωστόσο, το δεύτερο μέρος της παράστασης ήταν κάτι το οποίο σχεδιαζόταν μέσα μου, για αρκετό καιρό. Και έψαχνα... αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι όταν σχεδιαζόταν, είχε συγκεκριμένα πλάνα, σκηνικά, χορογραφίες, όπου γενικώς είχαν μια μεγαλύτερη δυσκολία από άλλα πράγματα, από άλλες χρονιές. Ναι. Το Moulin Rouge ήθελα να το κάνω σε μια καλλιτεχνική μου φάση που θα ήμουν πιο όριμος. Και όπως είχα γράψει και στο πρόγραμμα της παράστασης, ότι ίσως αυτή η παράσταση να ήταν η καλλιτεχνική μου ενηλικίωση. Δηλαδή ένιωσα έτοιμος να το κάνω και το έκανα. Είχα τη σωστή ομάδα, είχα ανθρώπους πίσω μου που βοήθησαν στο υποκριτικό κομμάτι, στο σκηνοθετικό κομμάτι, σε όλα αυτά. Δηλαδή σε πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορούσα να καταπιαστώ εύκολα, γιατί δεν είχα χρόνο. Έτσι, γιατί όταν έχεις να κάνεις καλά 70 παιδιά, κάπου κάτι θα σου ξεφύγει. Οπότε ξέρεις, μοιράζεις αρμοδιότητες. Σωστά, έτσι πρέπει, γιατί δεν γίνεται να περάσουν όλα από σένα. Πόσο χρονικό διάστημα πριν ετοιμαζόσασταν για να στήσετε αυτή την παράσταση? Λοιπόν, δειλά-δειλά, χοντρικά θα σου το πω τώρα, ξεκινήσαμε γύρω στα τέλη Γενάρη. Εντατικά μπήκαμε τέλη Μαρτίου. Μάλιστα. Μάρτις, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, σε τρεις μήνες έβγαλες την παράσταση. Φοβερή δουλειά. Ναι, πολύ πρόβα, πολλές ώρες. Πιστεύω ατελείωτες ώρες πλήρης δουλειάς, για όλους. Ναι. Θα ήταν πολλές οι ώρες δουλειάς. Ήταν πολλές οι ώρες, ναι. Γιατί σε κόβω ότι είσαι πολύ απαιτητικός, Παναγιώτη. Παίρνω καλά αυτή που είναι δίπλα σου. Κοίτα, έπρεπε να ρωτήσω κάποιον που είναι μαζί του. Όχι τον Παναγιώτη σήμερα. Έτσι έβλεπε. Πραγματικά. Παιδιά, στείλτε ένα μήνυμα και πείτε μας, περνάτε καλά με τον Παναγιώτη. Ορίστε. Είσαι εξαιρετικός, αλλά πρέπει. Όχι, είναι ωραίο αυτό να είσαι απαιτητικός, γιατί αυτό δείχνει επαγγελματισμό. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Και το έχει ζήσει τόσα χρόνια. Χρόνια μέσα από τη δουλειά σου. Οπότε τώρα που είσαι εσύ μπροστά, σε εισαγωγικά απαιτείς και εσύ το καλύτερο, γιατί από εκεί κρίνεσαι. Σίγουρα. Και κρίνονται και όλοι που είναι δίπλα σου. Ξέρεις τι, δεν ξέρω αν είμαι απαιτητικός ή αν είμαι παράξενος ή αν είμαι στριφνός. Δεν είναι κακό, βέβαια, αυτό που λέμε, δεν είναι το να είσαι απαιτητικός. Απαιτητικός και όλα αυτά τα περίεργα που είπες τώρα τελευταία, το να είσαι στην προσωπική σου ζωή, αυτό είναι ένα κομμάτι δικό σου και χαρακτηρίζει το χαρακτήρα σου, έτσι. Okay. Αλλά το να είσαι απαιτητικός και να θέλεις να γίνονται αυτά τα πράγματα στη δουλειά σου, αυτό θεωρώ ότι είναι το ότι καλύτερο για έναν επαγγελματία, ο οποίος θέλει και σέβεται αρχικά τον εαυτό του. Και τους άλλους κιόλας, και οι άλλοι που θα τον σέβονται κιόλας. Ακριβώς.
Ωραία, λοιπόν, μια παράσταση λοιπόν όπου πέρασε πολλοί κόσμος, είχες πολλές ενότητες μέσα σε αυτή την παράσταση. Ήτανε δύο οι ενότητες. Ήταν το, σου λέω, το πρώτο μέρος ήταν το αφιέρωμα 50 χρόνια στην Άννα, το οποίο εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Και... Αλήθεια, αυτό πώς, γιατί έχεις αγάπη με την Άννα. Έχω αγάπη με αυτή την γυναίκα, ναι. Και έχεις, και έχεις κάνει και συνεργασία με την Άννα. Όχι, αλλά... Είναι... Θα δούμε. Στα σχέδιά μας λέει αυτό. Θα δούμε. Θα δείξει. Okay. Γιατί έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια της και επειδή δεν τη θεωρώ, λέει, και τραγουδίστρια, αλλά τη θεωρώ τρομερά rock, και σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο, λέω ότι τώρα θα πάρω τα τραγούδια της. Θα τα απογειώσω ακόμα. Και θα τα απογειώσω, θα τα τραβήξω, ρε παιδί μου. Ναι, όσο πάει. Και το έκανα. Μάλιστα. Μπράβο. Και είχαμε λοιπόν πρώτο μέρος αναβήση και δεύτερο μέρος. Και δεύτερο μέρος. Μουσικό θέατρο. Όλη η αλλαγή δηλαδή. Ό,τι commercial υπήρχε στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο έγινε μηδέν. Γιατί έπρεπε να πιάσουμε το Moulin Rouge, γιατί είναι μια ιστορία αγάπης, που έπρεπε τα παιδιά να αποδώσουν και υποκριτικά και χορευτικά κάποια πράγματα. Στο υποκριτικό κομμάτι είχες βοήθεια από και άλλους ή το έκανες όλο εσύ? Κοίταξε, στο υποκριτικό κομμάτι... Δηλαδή έδωσες τα φώτα και τις οδηγίες. Είχα έναν υπέροχο άνθρωπο, ένα τρομερά ταλαντούχο άνθρωπο, τον Αποστόλη τον Ζωναρά, ο οποίος είναι και ηθοποιός και τον έκανε και χορευτή φέτος. Πρέπει να με βρίζει αυτό το παιδί. Έχετε συνεργαστεί? Έχουμε συνεργαστεί στο Influencer Academy, στην παράσταση που ήμουν το χειμώνα. Η οποία και αυτή πήγε καταπληκτικά από ό,τι έχουμε μάθει. Πήγε καλά και φαντάσου ότι με τον Αποστόλη ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε και εγώ δεν ήθελα να τον βλέπω. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά γίναμε συνεργάτες, γίναμε φίλοι και με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή η μεταδοτικότητά του στα παιδιά ήταν το κάτι άλλο. Τέλεια. Πήρε αυτό το υποκριτικό κομμάτι, πήρα εγώ το χορευτικό κομμάτι, τα φτιάξαμε όλα. Πολύ ωραία. Τώρα τα παντρέψατε τέλεια και τα δύο μαζί. Μετά βρήκες και την κατάλληλη ομάδα για να σωστήσει το τεχνικό κομμάτι. Σκηνές, σκηνικά, φώτα, ήχος, όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων έπρεπε να. Γιγαντοφώνες, όλα. Ναι, τα χρειαζόμαστε. Και πήρε την απόφαση και λες, ναι, προχωρά, το κάνω, το φτιάχνω. Ναι. Πολύ ωραία. Και ο κόσμος από ό,τι είδα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Κοίταξε, το Moulin Rouge είναι, όσο φαντασμαγορικό είναι σαν θέαμα, άλλο τόσο σου κάνει ενέσεις που σε φέρνουν λίγο στην πραγματικότητα. Έτσι, δηλαδή σου δείχνει και τον λαμπερό κόσμο, αλλά και το τι γίνεται πίσω από αυτόν. Και αυτό ήταν που, ξέρεις, λέω θα το κάνω με το πιο ρίσκο, με το πιο κόστος. Ναι. Και το έκανα. Και φαντάζομαι ότι μέσα από αυτό, μετά από το αποτέλεσμα το οποίο είδαμε και βγήκε, νομίζω ότι είσαι ικανοποιημένος πλέον από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και το κακό είναι ότι, ότι ανεβάζω πιο ψηλά τον πήχη για τον χρόνο. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ναι, γιατί μετά εγώ θα είμαι ένας τρελός. Και θα λες τι έγινε τώρα, αφού έκανα αυτό, και θα πάω στο επόμενο. Για τον χρόνο βήμα, δηλαδή θα κάνω τι έχεις. Έτοιμο το έχω. Το έχεις έτοιμο. Έτοιμο το έχω. Ναι. Έλα, για πες. Για πες λίγο έτσι. Ήταν και βίντεο, ήταν spoiler βίντεο στην παράσταση. Θα κάνω τους δαίμονες. Ναι. Είναι πρώτη μετάδοση αυτό, το λέμε, δηλαδή το ξέρει κανένας άλλος? Δεν ξέρω πώς το ξέρει. Αλλά μάλλον είναι. Είναι αποκλειστικό. Το λέω εγώ. Κυρίες και κύριοι, είναι αποκλειστικό. Το λέω εγώ. Ναι, τέλεια. Είναι που το λέω εγώ, κατάλαβες. Ναι, θα κάνω τους δαίμονες. Είναι μια παράσταση που έχω ζηλέψει πάρα πολύ και λέω, ωραία. Έχεις αυτή την ομάδα. Έχεις ένα σύνολο ανθρώπων. Έχεις ενήλικες. Έχεις φίλους και φίλες που μπορούν να στηρίξουν φωνητικά και υποκριτικά όλο αυτό. Οπότε, το πακέτο το έχεις όλο, οπότε λέω, ναι, το ρισκάρω και πάμε να το κάνουμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, λοιπόν, μονό, δαίμονες. Μία μικρή παύση. Θα επιστρέψουμε, πάμε για λίγη μουσική. Τι έχουμε? Έχουμε Calvin Harris και Lovers in a Past Life. Πολύ ωραία. Μαζί μας είναι ο Πάνος Χαλκιάς από τον Dance Team Χαλκιάς. Yes. Έτσι, το οποίο... Της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων. Πόσα χρόνια εκεί είσαι, Πάνο? 12 ολόκληρα πάμε χρόνια. Για 13η χρονιά. Μαθαίνεις τα παιδιά. Commercial, κάνουμε musical, κάνουμε πολλά. Οπότε έχει βγάλει μια ολόκληρη γενιά ο Παναγιώτης σε αυτά τα χρόνια, μπορεί, έτσι. Ναι. Ναι, και νομίζω, όχι, 12 χρόνια βέβαια. Και μου φαίνεται ότι και κάποια παιδιά έχουν ακολουθήσει αυτό τον δρόμο επαγγελματικά. Ναι. Πολύ όμορφα. Ωραία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ξαναερχόμαστε με Πάνο Χαλκιά να πούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ επιστροφή στην όμορφη συζήτηση που έχουμε με τον Πάνο Χαλκιά. Και έτσι πλέον έχουμε πιο καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, γιατί σας λέμε πολλά και διάφορα τα οποία μαθαίνουμε εδώ στην περιοχή, στη χώρα, στον πλανήτη. Αλλά είπαμε αυτή η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα μείνει
γίνει σε καθαρά καλλιτεχνικές βάσεις και θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία κάνει ο Πάνος Καλλιάς το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά θα πάμε και σε αυτά τα οποία θα κάνει και σκέφτεται και έχει προγραμματίσει κτλ. Πριν ξεκινήσουμε να ρωτήσω εγώ τον Πάνο, κάποιος που μας ακούει τώρα, κάποιος γονέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να φέρει το παιδί του από Σεπτέμβρη, λογικά. Πού είστε, στο ΚΕΠΑΠ, στο χώρο του ΚΕΠΑΠ, κάθε πότε έχετε... Είμαστε στη βιβλιοθήκη της Κορίνθου, στο δεύτερο όροφο. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν νωρίς φέτος, γιατί πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς. Και όταν λες νωρίς, πότε? 12 Αυγούστου ξεκινάνε οι εγγραφές. Μάλιστα. Πριν καν, δηλαδή στις διακοπές επάνω. Τι λες τώρα? Πρέπει να κάνουμε εγγραφή. Κάνουμε εγγραφή, μπράβο. Επί το πού, τέλεια. Ένα τμήμα οι δυο σας, να ξέρετε. Καλά τώρα. Και εντάξει, εγώ... Τους δαίμονες τι θα κάνουμε? Ξέρεις ότι το έχω εγώ με το χώρο πολύ, έτσι. Να σου πω, ποιοι θα είναι τους δαίμονες? Αυτοί με σκούπες να σκουπίζουν έτσι πίσω από την παράσταση. Θα βρούμε κάτι. Εγώ θα κάνω τον υπηρέτη του δαίμονα. Ορίστε, τέλειο. Ωραία. Που λες, ξεκινάμε σχετικά νωρίς, δηλαδή 12 Αυγούστου λέω να ξεκινήσω εγγραφές για να δούμε τι υπάρχει. Τι καινούριο υλικό θα έχεις. Γιατί πρέπει να χωρίσουν τμήματα, ξέρεις, τα τμήματα τα χωρίζω ηλικιακά για να μπορώ και εγώ να δουλεύω άνετα. Και να μην μπλέκονται ηλικίες, ποιότητες, ύλη. Ούτε ότι αν κάποιος είναι λίγο καλύτερο στο χώρο, οπότε προχωράει όλο αυτό, το βλέπεις αργότερα. Και αυτό αλλάζει το θέμα, γιατί αν υπάρχει κάποιο παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει να προχωρήσει, του λέω φύγε από μένα. Φύγε και πάμε αλλού, δηλαδή πάμε σε άλλα χωράφια. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται, μετά τις 12 Αυγούστου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους, αγόρια κορίτσια. Ναι, προφανώς. Το πακέτο που περιλαμβάνει όλους. Πονάει αυτό το αγόρια που λες, γιατί δεν έχουμε αγόρια να χορεύουν, δυστυχώς. Ναι. Κοίταξε να δεις, εδώ είναι χορός, δεν είναι κάτι άλλο, γιατί έχει παραξηγηθεί. Θεωρώ ότι χρειάζονται και ότι ένα άτομο το οποίο θέλει να συνδυάσει μουσική, είτε να γίνει ηθοποιός, θα πρέπει να έχει και το κομμάτι αυτό του χορού μέσα του και του τραγουδιού. Δηλαδή αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο κάποιο παιδί που μπορεί να ενδιαφέρεται, εδώ υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος στην περιοχή μας, ο οποίος μπορεί να το βοηθήσει και να το δοθήσει να προχωρήσει έτσι ώστε να ολοκληρώσει τα όνειρά του. Σκοπός μου είναι εμένα, όσα παιδιά έρθουν, είτε μικρά είτε μεγάλα, βασικά τα μικρά παιδιά. Ηλικίες από τι ξεκινάει μια ηλικία? Από 5-6 ετών, κάπου εκεί ξεκινάνε. Ναι, και φτάνει όσο... Όσο θέλουν. Δηλαδή, ένα σκοπό μου είναι φέτος. Υπάρχει τμήμα για μεγάλους. Μεγάλους. Υπάρχουν τμήματα ενηλίκων, Λεωνίδα. Θα ήθελα δηλαδή, πάρα πολύ να σε δω σε ένα τμήμα. Σε ένα μάθημα. Εγώ δεν είμαι μεγάλος. Είμαι στο μάθημα. Στα νεαρά παιδιά. Στο προεφηβικό κομμάτι. Στο προεφηβικό, βέβαια. Τέλεια. Ένα μάθημα λέει να πας. Ένα. Να το καταγράψουμε το ένα αυτό. Ένα, γιατί θα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Πραγματικά δηλαδή. Θα βάλω την κάμερα να γράφει και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Βασικά δεν ξέρω αν θα βγάλω ώρα μαζί του. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι δεν θα την βγάλεις την ώρα. Θα φύγεις, θα πεις. Θα το πω, έλα. Παίξε μουσική. Εσύ να χορεύουμε εμείς, δεν χρειάζεται να χορεύεις. Έτσι, μπράβο. Τι λέγαμε για τα τμήματα, ότι πάνε αγόρια κορίτσια. Α, ότι έχουμε έλλειψη στο κομμάτι των αγοριών. Δηλαδή δεν έχουμε πολλές συμμετοχές από αγόρια. Αλήθεια, πού το εστιάζεις αυτό? Γιατί δηλαδή βλέπεις ότι τα αγόρια μπορεί να μην έρχονται? Δεν το ξέρω. Είναι κάτι το οποίο... Θα σου πω τι γίνεται. Δεν μπορώ να το εστιάσω, γιατί εγώ σαν παιδί, όταν ζήτησα από τους γονείς μου να πάω χορό, μου λένε πήγαινε. Δηλαδή δεν ένιωσα... Κάποια άρνηση. Δεν είναι αυτό για σένα και τέτοια πράγματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν το παιδί ζητάει κάτι, ο γονέας, το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά... Να το δοκιμάσει το παιδί, να δει αν του αρέσει ή όχι. Να τον αφήσει να το δοκιμάσει. Τώρα, αν είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί προβλήματα, τώρα μιλάμε για... Τι προβλήματα, να δημιουργεί ο χορός? Μιλάω για πράγματα που τους πει ότι θέλω να πάω να γίνω, ξέρω εγώ, μέλος μιας συμμορίας. Ναι. Θέλω να πω τέτοια πράγματα. Ναι. Εντάξει. Εκεί να ξεφύγουμε εκεί. Πρέπει να υπάρχει μια άρνηση, αλλά και πάλι με μια δικαιολογία, με μια αιτιολόγηση, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Πρέπει το παιδί να καταλαβαίνει γιατί υπάρχει άρνηση. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι πέρα από το χώρο, τα παιδιά ή τα αγόρια ή τα κορίτσια πρέπει να κοινωνικοποιούνται, να μπαίνουν σε μια ομάδα. Και είναι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Να αντοχές και όλα αυτά. Και αυτό είναι και πολύ σημαντικό, γιατί έχεις άμεση επαφή με τον χορευτή, τον άλλο. Πώς λέγεστε μεταξύ σας, συγχορευτές? Συγχορευτές. Εντάξει. Λοιπόν, όπου εκεί έχεις άμεση επαφή και έρχεσαι σε επικοινωνία και καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί και ένα κορίτσι, πώς λειτουργεί και ένα αγόρι. Αρχίζει αυτό το πράγμα, γίνεται μια κοινωνία που λέμε, έτσι, για να μπορούν να επικοινωνούν κιόλας. Γιατί υπάρχει αυτό,
βλέπω ότι υπάρχει ένα θεματάκι ως προς την επικοινωνία αγοριών κοριτσιών σε κάποια βέβαια. Τώρα πια ναι. Ναι, και βλέπεις αγόρια όλα μαζί. Κορίτσια όλα μαζί. Μαζί ναι. Ναι. Τι έγινε, λέω, τι έχει παιχτεί εδώ πέρα, γιατί θυμάμαι ότι σε προηγούμενες δεκαετίες πίσω δεν κουλάγαμε τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Υπήρχε αυτή η επικοινωνία των αγοριών κοριτσιών μαζί συνέχεια σε παρέες, βγαίναν και τα. Τώρα βλέπεις. Νομίζω είναι πιο κομπλεξικά πλέον τα αγόρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υπάρχει κόμπλεξ, ναι, υπάρχει κόμπλεξ. Δηλαδή βλέποντας και εγώ τις γενιές να προχωρούν. Ναι. Γιατί εσύ τα αφήσω τώρα αυτά τα παιδιά, αφού 12 χρόνια τώρα που έρχεσαι σε επαφή, πότε μπορείς να καταλάβεις δηλαδή, την οτροπία τους. Γιγαντώνεται λίγο νομίζω στο κεφάλι και των αγοριών και των κοριτσιών το τι θα πει ο άλλος. Ναι. Ναι. Και αυτό που προκύπτει, πώς έρχεται. Δεν ξέρω, από τις οικογένειες. Από τις οικογένειες μπορεί. Από το περιβάλλον στο σχολείο. Αυτό, τον περίγυρό τους. Που το οποίο περιβάλλον στο σχολείο νομίζω ότι είναι πολύ πιο χαλαρό. Είναι χαλαρότατο θα λέγαμε. Χαλαρότατο πλέον. Αλλά δεν νομίζω να δημιουργείται. Από αλλού δημιουργείται αυτό. Φαντάζομαι κυρίως από το σπίτι. Μπορεί. Δεν το αποκλείω να σου πω την αλήθεια. Γιατί... Αλλά σου λέω αυτά δεν τα ξέρω γιατί σαν παιδί δεν μεγάλωσα εγώ με το τι θα πει ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν μας ένοιαζε τι θα πει ο κόσμος. Mm-hmm. Και ακόμα και τώρα δηλαδή αν με ρωτήσει δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Μα ούτως ή άλλως έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν πρέπει να τον νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Ακριβώς. Τι είναι ο κόσμος, δεν κατάλαβα δηλαδή. Θέλεις, είναι κάτι το οποίο θες να κάνεις εσύ, το κάνεις. Δεν είπαμε να είσαι, ακραίες καταστάσεις. Καλά, όχι, σίγουρα. Τα ακραία είναι καταδικαστέα όλα. Έτσι. Αλλά όταν έχεις επιθυμία για να κάνεις κάτι, να δημιουργήσεις κάτι, να πας να ασχοληθείς, να δραστηριοποιηθεί σε κάτι, δεν είναι δυνατόν τώρα να μπαίνει. Τι κρίνει, καταρχάς ποιος θα σε κρίνει. Ακριβώς, δηλαδή. Τι είναι αυτός που θα σε κρίνει. Ναι, σου λέω, μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά δεν με αφορά το τι θα πει ο κόσμος. Προφανώς. Γιατί ο κόσμος δεν ζει τη δική μου ζωή, δεν ζει τα δικά μου ωράρια, δεν ζει τα δικά μου προβλήματα. Έτσι. Δεν. Χίλια έτσι. Δεν. Έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, okay, θα πάμε αναγκαστικά σε προτάσεις κατανάλωσης. Διαφημιστικό διάλειμμα. Εσύ έχεις κοντίσιο εδώ κανονικά, μην φοβάσαι γιατί τίποτα άλλο κανονικά θα τρέξουν. Κοντίσιο καφέ μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, και ερχόμαστε σε λίγο αφού ακούσουμε πράγματα που ενδιαφέρουν. Συνεχίζουμε με τον Πάνο Χαλκιά. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Νομίζω ότι με ένα M-Walkie μπορεί να ξεκινάει άνετα ένα πανηγύρι να κλείνει. Να πανηγυρίσει. Βέβαια, ξέρω. Τέλειο, τέλειο ξεκίνημα. Πρέπει για να μπαίνει σε ένα mood έτσι και μετά να μπαίνουν δυνατά ή αυτά που πρέπει. Τα ωραία. Δαχτυντή. Τα δαχτυντή. Καλέ, συγγνώμη, είπαμε και δαίμονες. Και τώρα δει μηνύματα και λέει θέλω ρόλο. Τι γίνεται, Παναγιώτη. Δεν μιλάω με ρόλο. Θα κάνουμε σιόν. Ανοιχτή, θα πει. Όλοι ενδιαφερόμενοι, περάστε να σας δούμε τι ταλέντο έχετε, έτσι, να δούμε που μπορεί να σας ταιριάξουμε μέσα στο, στην παράσταση. Τώρα, Λεωνίδα, είμαι live εδώ και στο Instagram και μου λέει μια φίλη, να πεις στο Λεωνίδα πως και με εκείνον μεγαλώσαμε, όχι μόνο με Βύση. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς ακούγεται αυτό, δεν ξέρω. Σε φαγούγεται καλό αυτό, παιδιά. Δεν ξέρω. Σε συνδυασμό με τη Βύση είναι πάρα πολύ καλό. Σε συνδυασμό με τη Βύση. Βέβαια. Μόνο που η Βύση πηγαίνει τώρα και γεμίζει 15.000 κόσμο τα γήπεδα, εγώ βρίσκομαι εδώ. Δεν ξέρεις και εσύ τι μπορεί να γεμίσεις. Μια παραλία μπορεί να τη γεμίσεις, δεν ξέρεις. Είναι και τα off the record που λέγαμε. Οπότε για σκέψη. Και μια πισίνα μπορώ να γεμίσω άμα θέλω. Και μια πισίνα. Με νερό. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και πανάκριβη τώρα να τη γεμίσει με νερό μια πισίνα. Λοιπόν, εδώ όμως δεν είμαστε για μένα, αγαπητή Γιάννα. Εδώ είμαστε για τον Πάνο Χαλκιά αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω για τους φίλους σας, για τους κοινούς φίλους που έχετε. Εντάξει, οκ. Φίλες, μάλλον. Φίλοι, όλοι μια παρέα είμαστε και είμαστε μια χαρά. Και νομίζω ότι αυτή η γενιά η οποία έχει περάσει και έχει περάσει αυτά τα όμορφα που λέει φίλοι είναι από τις τυχερές γενιές. Ναι, γιατί δυστυχώς αλλάζουν αυτά. Και προς το χειρότερο. Είναι από τις τυχερές γενιές γιατί περάσαμε πραγματικά νιώσαμε διασκέδαση. Ναι, αλλά είναι και στο χέρι όμως το δικό μας και στο χέρι του Παναγιώτη αυτές οι γενιές που έρχονται και περνάνε από τα χέρια του Παναγιώτη να περάσουν καλύτερα και να γνωρίσουν και εκείνες τις εποχές. Ακριβώς. Γιατί για να φέρει τους δαίμονες ο Παναγιώτης πρέπει να πω ότι τότε άξιζε, άρα και τώρα το φέρνουμε για να γνωρίσει τα παιδιά το τι έγινε τότε. Ακριβώς. Είναι άλλο όμως τότε. Στο σήμερα. Πρόσεξε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, τεράστια θα έλεγα. Εκείνη η εποχή. Το 91. Ήταν η δημιουργία. Ναι. Δηλαδή το δημιούργησαν τότε. Τώρα τι δημιουργούνε, μπορείς να μου πεις. Δυστυχώς τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Ότι ναι, πολύ ωραίο ότι το ξαναφέρνει, πολύ ωραία η παράσταση, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει φτιαχτεί χρόνια πίσω. Άρα σημαίνει τότε μπορούσαμε και δημιουργούσαμε. Ναι. Τώρα τι δημιουργούμε, αυτό θέλω να μάθω. Δηλαδή εκεί είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει πλέον να μπούμε σε μια διαδικασία, να φτιάχνουμε καινούργια πράγματα τα οποία έχουν και την αξία τους και θα μείνουν και θα τα δουν και οι επόμενες γενιές. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, πώς το βλέπω εγώ τουλάχιστον, ότι
λόγω όλων αυτών των προβλημάτων που υπάρχουν. Μας τα έχουν φορτώσει πάνω. Στην καθημερινότητά μας, βέβαια, αυτά που μας έχουν φορτώσει. Δεν λοιπόν τα δημιουργήσαμε εμείς τα προβλήματα. Σίγουρα όχι. Μας τα φορτώσαν. Ναι. Έχει χαθεί ενδιαφέρον. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον, έχει χαθεί η έμπνευση. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, γιατί σε έχουν βάλει στην καθημερινότητα, σπαταλάς το χρόνο σου για πράγματα τα οποία είναι. Εντάξει, δεν θέλω και να δεν έχουμε. Ναι, προφανώς. Και λίγο δεν ξέρουμε. Ο χρόνος που έχουμε βασικά για τον εαυτό μας, θεωρώ, είναι ελάχιστος. Mm-hmm. Ναι. Και έτσι δεν μπορούμε, ξέρεις, να βάλουμε τη σκέψη μας σε μια ροή για να μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Σωστά. Και η δημιουργία έρχεται όταν είσαι και καλά. Όταν δεν είσαι καλά. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και δημιουργίες οι οποίες έχουν γίνει φανταστικά έργα, πες το μουσικές, παραστάσεις. Ναι, εντάξει. Μετά από μια πολύ αρνητική κατάσταση που έχει περάσει ο άνθρωπος που το δημιούργησε. Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές όμως, όταν είσαι καλά, τότε μπορείς και σκέφτεσαι και ακόμα καλύτερα. Ναι, μην ξεχνάμε και τους φιλόσοφους της αρχαιότητας, οι οποίοι φιλόσοφοι είχαν λύσει τα προβλήματά τους για να μπορέσουν αυτό να κάτσουν να φιλοσοφήσουν. Για να κάτσεις να φιλοσοφήσεις και να δημιουργήσεις. Πρέπει να είσαι χαλαρός. Ζεν. Ναι, τι μας είναι χαρά. Κάτι μας λείπει λοιπόν και δεν είμαστε ζεν. Πρέπει λίγο να το εντοπίσουμε αυτό. Α, πανεύκολο. Ξέρουμε που είναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε μεταξύ μας να συνεννοηθούμε. Καλά, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Και να το κλείσουμε το έργο και να του πούμε αυτού που μας δημιουργεί το πρόβλημα. Μπάστα, φίλε, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ δεν ακριβώς σε παίρνει άλλο. Αυτό το έχουμε ξεχάσει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, άλλη συζήτηση αυτή είναι, φεύγουμε από τα καλλιτεχνικά, φύγουμε στα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα να περάσουμε στο τι θα έρθει από τον Πάνο Χαλκιά, ο Πάνος Χαλκιάς, από εδώ και λοιπόν, πέρα. Ποιοι είναι οι στόχοι του, τι ετοιμάζει μετά το καλοκαίρι. Καταρχήν, λοιπόν, διακοπές έχεις πάει. Όχι. Ετοιμάζεσαι. Είδες πως τότε. Όχι. Είναι με πόνο ψυχής αυτό το όχι, να σου πω την αλήθεια. Είσαι ένα στους δύο Έλληνες που δεν πάει διακοπές. Θα πάει όμως, το είπε. Δεν θα πάει. Θα δούμε. Θα δούμε. Τι θα προλάβουμε να κάνουμε. Τι ετοιμάζω, ναι. Κοίταξε. Σίγουρα τα μαθήματα, έτσι, τα οποία πρέπει να μπουν σε μια ροή. Τώρα θα ανοίξω τα σκονάκια μου όμως, γιατί θα είμαι στους Ήρωες, μια παράσταση η οποία πρωτοπαίχτηκε, ξεκίνησε να παίζεται το 2007 μέχρι το 2014. Ναι. Εγώ τότε ήμουν φαν των ηρώων και το 2012 μπήκα στους ήρωες ως χορογράφος, το βάπτισμα του πυρός από την Ελένη την Κασούκα. Λοιπόν, οι ήρωες λοιπόν ξεκινάνε στο θέατρο Ψηρή κάπου τον Οκτώβρη, ξεκινάμε. Μου είπες ότι είναι ένας καινούριος χώρος, στο θέατρο Ψηρή. Είναι καινούριο θέατρο, ναι, είναι στην οδό Σαχτούρη, στο Ψηρή, τώρα φτιάχνεται το θέατρο. Ναι, ναι. Είναι πολλά υποσχόμενο νομίζω, γιατί είναι στο κέντρο, στο καλλιτεχνικό κέντρο που λέμε. Σωστά. Έτσι. Είναι όλα τα θέατρα, είναι όλος ο κόσμος, το χειμώνα τουλάχιστον. Και είναι μια παράσταση την οποία αγαπάω και είμαι συναισθηματικά δεμένος μαζί της. Έτσι, θα χορογραφώ μια πολύ ωραία ομάδα ηθοποιών σε σκηνοθεσία και κείμενα της Ελένης Γκασούκα. Τι άλλο να πω. Εκεί παίζεις. Εκεί θα χορογραφώ. Μόνο χορογραφώ, ναι. Λοιπόν. Κάπου θα παίξεις, κάποια άλλη παράσταση. Ακόμα δεν έχω κλείσει κάτι. Υπάρχουν συζητήσεις. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Γιατί και εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος. Θέλω δηλαδή, αν δω ότι τα μαθήματά μου στρώνουν καλά, ναι, τότε θα ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Με τον εαυτό σου. Ναι. Μετά ασχολείσαι με τους άλλους και μετά με τον εαυτό σου. Ναι, το κάνω, το έχω αυτό το ελάττωμα. Αχ. Είναι δοτικός μου. Είσαι πολύ δοτικός μου, φαίνεται. Πολύ. Έτσι. Πολύ. Μπορεί να είσαι λίγο πιεστικός σε κάποια πράγματα με την έννοια της δουλειάς, αυτά που συζητάγαμε στην αρχή. Ότι θέλεις να γίνονται όλα στην εντέλεια, ότι θέλεις όλα να, η κάθε λεπτομέρεια να είναι σωστή κτλ. Ναι, ναι, ναι. Και μετά φιλώνει χρόνο όμως για τον ίδιο. Ναι, αλλά είναι αυτό το κάνει. Αυτό. Βλέπεις ταυτόχρονα είναι και δοτικός. Δηλαδή, ναι, δεν είμαι και δοτικός, να πιέζω, αλλά δεν βγαίνει. Είμαι σαν, δεν μπορώ να μην είμαι δοτικός. Είναι ένα μικρό παιδί. Ναι. Το οποίο του αρέσει να βοηθάει τους άλλους και ιδιαίτερα τους εφήβους, τους νέους, να μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί το έχει ζήσει από μόνος του. Όπως εμείς που ξεκινήσαμε και τώρα βλέπουμε τα παιδιά μας και θέλουμε να τα βοηθάμε να προχωράνε, το ίδιο κάνει και ο Παναγιώτης. Ναι, βοηθάει. Είναι τα παιδιά του. Ναι, είναι τα παιδιά του. Ναι, ένα χέρι βοηθείας λοιπόν, γιατί το έχει ζήσει, το έχει αγαπήσει, θέλει να το μεταδώσει. Και από τη στιγμή που βλέπει ότι το έχει μεταδώσει σωστά, σου λέω, τώρα κάτσε να κάνω και εγώ κάτι για τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, να την πάρεις μαζί σου. Θα την πάρω μαζί. Κάνει καλή δουλειά να σε πάει μπροστά. Δεν δει κάτι δικά μας. Ωραία. Όλα καλά. Το ρόλο στους δαίμονες που είπαμε, άμα στα υπόλοιπα. Έχω εγώ σου, έχω ρολάκι ωραιότατο άμα θες να έρθεις. Λοιπόν, και συνεχίζω. Λοιπόν, παίζουνε
Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης, ο Χρήστος ο Γεωργαλής, mm-hmm. ο Γιώργος ο Φασουλάς, ο Κωνσταντίνος ο Γεωργαλής, ο Πάνος ο Αποστολόπουλος, σε κάποιον η Ντένια η Στασινοπούλου και η Ιωάννα η Καλιτσάντσι. Έχουμε δύο εξαιρετικούς μουσικούς από το μουσικό κουτί, mm-hmm. Το Λάμπη τον Κουντουρόγιαννη και τον Στέλιο τον Φραγκούς στα πλήκτρα. Mm-hmm. Τη μουσική επιμέλεια την έχει ο Πάνος ο Σουρούνης. Και κείμενα σκηνοθεσία, η τρελή του χωριού, η αγαπημένη μου φίλη Ελένη Γκασούκα. Είναι μια παράσταση που γελάς και όσο δυνατά γελάς, άλλο τόσο μετά προβληματίζεσαι. Έτσι, γιατί αυτή η γυναίκα έχει ένα μαγικό τρόπο να σε κάνει να σκέφτεσαι την παράστασή της για μέρες μετά. Και αυτό είναι και, αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω σε παραστάσεις, σε έργα, σε ταινίες, πες το όπως θέλεις. Ναι. Το μετά. Το μετά, εάν ναι. μια παράσταση, ένα έργο σε έχει βάλει στη διαδικασία να σκέφτεσαι μετά τι είναι αυτό που είδες και να το δουλεύεις. Σε προβληματίζει. Και έχει κάνει τη δουλειά mm-hmm. του. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σου περνάει τρομερά πράγματα μέσα από το κωμικό στοιχείο. Mm-hmm. Βέβαια η Ελένη όταν γράφει ανηφόρα κατ' φορά. Δηλαδή από εκεί που σε ανεβάζει και γελάς με την ψυχή σου, σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να σε κάνει να κλάψεις. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Ναι. Και αυτό είναι και το μαγικό του θεάτρου νομίζω. Mm-hmm. Αυτή είναι η μαγεία. Τέλεια. Πότε μπορεί να ξεκινάνε οι παραστάσεις εκεί? Ξεκινάνε θεωρητικά μέσα Οκτώβρη. Μέσα Οκτώβρη. Άρα πρόβες έχετε ξεκινήσει? Ξεκινάμε στις 20 Αυγούστου. Α, γι' αυτό είπε δεν έχει πάει διακοπές. Όχι. Δεν θα πάμε διακοπές, παιδιά. Δεν πειράζει. Μπορεί, θα κάνεις διακοπές στο θέατρο. Ναι, ό,τι καλύτερο. Ερκοντήσουν και πάει στον Ιδρώτα. Ερκοντήσουν. Δεν μπορεί καινούργιο θέατρο να μην έχει. Μπορεί να το κατασκευάζουν και να μην έχει. Θα το φτιάξουμε, παιδιά, εντάξει. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Πάνω σε αυτό έχουμε να ολοκληρώσουμε κάτι πάνω σε αυτή την παράσταση. Τίποτα, ότι είναι μια εξαιρετική παράσταση. Τέλεια. Και να πάνε και να έρθετε να μας δείτε, παιδιά. Φυσικά. Δεν φεύγεις, έχουμε και άλλο μικρόφωνο να κάνουμε. Απλά κάνουμε μια μικρή παύση τώρα σε αυτό το κομμάτι. Εδώ είμαι, παιδιά, ό,τι εδώ θέλετε πάνω σκαλιάς, το κρατάμε, δεν φεύγει. Είναι ούτως ή άλλως, τον έχουμε κάτι σαν κρατούμενο, ρε παιδί μου, εδώ μέσα. Εγώ δεν φεύγω, παιδιά, έχει και 26 βαθμούς εδώ, είναι ιδανική θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε για μουσική, τα λέμε σε λίγο. Πάνω Χαλκιά, θέλω να μου πεις κάτι το οποίο δεν έχεις ανακοινώσει σε κανέναν. Δεν θα φύγεις από εδώ χωρίς να βγάλουμε είδηση. Πρώτη είδηση. πρώτη μετάδοση, πρώτη είδηση, αποκλειστικό, πες το όπως θέλεις. Λοιπόν, θα μας δώσεις... Εγώ ο Λεωνίδας, ο Πάνος και άλλοι πώς είναι στο Instagram. Άνοιξα το live, τώρα άνοιξα το live στο Instagram. Ωραία, θα μας δώσεις λοιπόν μια σκέψη σου, ένα προγραμματισμένο κάτι το οποίο έχεις εδώ και ακόμα δεν το έχεις μοιραστεί με δεν κόσμο. Το μοιραστεί. Και να το έχουμε εδώ έτσι, να ξέρουμε ότι ο Πάνος ο Χαλκιάς θα κάνει και αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα που έρχεται. Ρε Λεωνίδα, δεν υπάρχει κάτι αλήθεια. Πέρα από το ότι το μαλλί ξυρίστηκε γιατί θέλω να μπαίνω από τώρα στο ρόλο του Ντανιέλ για τους δαίμονες. Ναι, ναι. Να, μάθαμε και το ρόλο. Νορίστε. Άρα εγώ είμαι έτοιμος για το ρόλο. Εσύ είσαι χρόνια έτοιμος. Έτσι, μπράβο. Δεν έχω κάτι να σου πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, οκ. Προσπάθησα να σε πιέσω, τι να κάνω. Επαγγελματικά δηλαδή δεν έχω κάτι να κρύψω. Το ότι εντάξει, υπάρχουν συζητήσεις για διάφορα πράγματα. Τα οποία έχουν να κάνουν και με τα θεατρικά και με τα... με πολλά τέλος πάντων τα οποία καταπιανόμαστε ως χορογράφοι. Ναι, δεν έχω κάτι να κρύψω. Τότε... Εσένα θα σε δούμε μπροστά σε κάποια παράσταση. Δεν ξέρω ακόμα. ίσως... και μόνο έτσι όπως το είπε, είναι σαν να σου πει ναι. Δεν ξέρω. Δεν έχει κλείσει γιατί έχει 5 λέει συμβόλαια μπροστά του. Ναι, έχω πάντα συμβόλαια και δεν ξέρω τι να επιλέξω τώρα. Μου λέει στην τύχη να διαλέξω ένα. Όχι, τουλάχιστον θα το δούμε. Εντάξει, ορίστε. Το περιεχόμενο του τι περιέχει. Όχι, εγώ θέλω γενικότερα σε ό,τι δουλειές κάνω και το έχω και σαν μότο στη ζωή μου αυτό. Θέλω να είμαι καλά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους. Και στη ζωή μου και στην προσωπική ζωή και στην επαγγελματική ζωή θέλω να είμαι ήρεμος. Θες να πατάς καλά έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις το επόμενο βήμα. Ακριβώς. Γιατί και οι δαίμονες που θα ανέβουν του χρόνου είναι πολύ σημαντικό απαιτητικό, και απαιτητικό. Είναι απαιτητικό βέβαια, έργο πολύ. Γιατί έχει να κάνει με πολύ κόσμο. Ναι. Και πιστεύω ότι θα έρθουν και επαγγελματίες ηθοποιοί θα πλαισιώσουν την παράσταση. Ναι, θα τα έχουμε και αυτά. Ναι, να, χυλάει. Άρα κάτι θα έχουμε κανόνες. Ναι, παιδιά, αυτό μπορώ να το μοιραστώ. Θα υπάρχουν επαγγελματίες ηθοποιοί, θα υπάρχουν επαγγελματίες τραγουδιστές, θα υπάρχουν τα παιδιά μου τα μεγάλα, τα οποία
θα μπουν σε ένα πρόγραμμα τρελό από τον Οκτώβριο, απλά δεν το ξέρουν αυτό. Δεν ξέρουν που έχουν μπλέξει. Μην αγχωνέστε. Δεν ξέρουν που έχουν μπλέξει. Δεν ξέρουν ότι θα φάνε την υποκριτική με το κουτάλι, τη φωνητική με το κουτάλι. Δηλαδή θα περάσουν ζάχαρη. Και νομίζω ότι υπάρχουν και ήδη. Υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους εδώ του τόπου, της περιοχής, της πόλης, πες το πως θέλεις, που ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον ότι θέλουν να έχουν συμμετοχή στην παράσταση. Οι δαίμονες έχουν κάτι ρολάρες μέσα. Οι δαίμονες έχουν κάτι ρολάρες μέσα που δεν μπορείς να μην εκμεταλλευτείς τον κόσμο. Δηλαδή τον βλέπεις τον άλλον και λες, εδώ είμαστε. Όχι, εσύ για αυτό το ρόλο. Εσύ είσαι εδώ, έλα. Έτσι, έτσι, τέλεια. Κάτι άλλο που θες να μοιραστείς μαζί μας σχετικά με την παράσταση που έγινε ή. Θα σου πω τι γίνεται. Mm-hmm. Δεν περίμενα αυτή η παράσταση να πάει τόσο καλά. Δεν περίμενες από ποια άποψη δεν το περιμένες? Όχι, εντάξει. Όταν την αίσθησα, ρε παιδί μου, και είδα το τελικό αποτέλεσμα στην Generale, λέω εντάξει, θα πάμε καλά. Mm-hmm. Αλλά όλο αυτό που έγινε τις τρεις ημέρες, 15 και 16 και 17, δεν το περίμενα ποτέ. Δηλαδή ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν καθοριστική και η πρώτη μέρα που είδε ο κόσμος τι υπάρχει, τι ναι, παίζεται, ναι, δηλαδή και το μετέδωσε ναι. στους υπόλοιπους, και γι' αυτό φαντάζομαι και τη δεύτερη και τρίτη μέρα που γινόταν το αδιαχώρητο, ήταν γιατί είχε και πέσει το σύρμα που λέμε. Και με στεναχωρεί ναι. πάρα πολύ που ναι. πάλι διώξαμε κόσμο. Δυστυχώς το θέατρο έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα. Αυτό ναι. δηλαδή δεν μπορώ ναι. να. Εντάξει, και το θέατρο, συγγνώμη της Κόρυφας, δεν ενδείκνεται για το καλοκαίρι. Θα ήθελε έναν χώρο διαφορετικό. Αλλά εδώ παίζει ρόλο, μου είπες εκτός αέρα, θες να στήσεις τα σκηνικά σου, θες τα φώτα σου, την ασφάλεια των παιδιών κυρίως. Έτσι, δηλαδή. Ειδικά τα μεγάλα κορίτσια που είναι Δευτέρα-Τρίτη Λυκείου και έχουν τις γρήγορες αλλαγές του αιώνα, που πρέπει να μπουν στην κουίντα, να αλλάξουν σε 20 δευτερόλεπτα και να ξαναβγούν. Αυτό εμένα με δεσμεύει πάρα πολύ. Mm-hmm. Ναι. Έτσι. Οπότε υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα. Ακριβώς, τα οποία τα πρέπει να τα έχεις λύσει για να πεις ότι μπορείς να κάνεις ανάλογη παράσταση ακριβώς, σε ανάλογο ακριβώς. χώρο. Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχεις ένα ολόκληρο χρόνο μπροστά σου, σχεδόν, και να τα συζητήσεις με τους υπεύθυνους, με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω σε αυτά, για να σου δώσουν τις λύσεις. Δαίμονες και Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, δεν νομίζω. Θα γεμίσει, πρέπει για 10 μέρες να παίζει παράσταση. 10 μέρες θα παίξουμε. 10 μέρες θα παίξουμε λοιπόν. 10 μέρες λοιπόν. Έτοιμα από κλείσαμε τώρα. Από τώρα. Κρατάμε ημερομηνίες όλα. Έτοιμοι είμαστε. Ναι. Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας πράγματα και μας είπες και πράγματα τα οποία είναι να γίνουν, και γενικώς τα συναισθήματά σου για όλο αυτό το οποίο έζησες σε αυτή την όμορφη παράσταση που έδωσες. Ευγνώμων, πραγματικά. Ευχόμαστε ακόμα πιο πάνω, γιατί ποτέ δεν υπάρχει τέλος. Όσο προχωράς, υπάρχει το επόμενο βήμα. Υπάρχει σίγουρα. Το επόμενο σκάλι, υπάρχει το πιο πάνω. Και σίγουρα πάντα να δημιουργείς και να δημιουργείς για τους Κορίνθιους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι έχεις παραμείνει στην Κόρινθο. Και πραγματικά γενιές περνάνε τα χέρια σου και πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Την αγαπάω που σε πιστεύω την πόλη γονείς. Μου. Την αγαπάω την πόλη μου. Αγαπάω τους αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή. Για να ένα σούπερ καλλιτέχνη. Έτσι, πραγματικά. Έτσι, πρέπει, έτσι. Μ' αρέσει που είμαι εδώ. Δεν θα σου πω ψέματα. Δηλαδή, χαίρομαι που. Όχι, το κάνεις με αγάπη όλο αυτό. Δεν είναι ότι απλά έρχεσαι, περνάς Σαββατοκύριακο σου και φεύγεις. Όχι, όχι. Μα έρχονται και μου λένε, δεν είσαι για εδώ. Λέω, παιδιά, εδώ είμαι καλά. Δεν είμαι για εδώ. Και για είμαι εδώ, είσαι και για άλλα. Είμαι για εκεί που αγαπάω. Αυτό. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά. Bye bye. Bye bye.